Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω εδώ μπροστά μου ένα πολύ στενάχωρο email. Ένα email που με στενοχώρησε να το διαβάσω. Και πιο πολύ από μένα σίγουρα στενοχωριέται η συγγραφέας του email αυτού. Πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα, πολύ νεαρή, η οποία αντιμετωπίζει το πολύ δύσκολο ζήτημα του να βρίσκεται η μητέρα της σε τελικά στάδια καρκίνου. Λοιπόν, αγαπητή Θέκλα, αν μου επιτρέπεις, αγάπη μου, φυσικά και σου επιτρέπω να μου μιλάς στον Ενίκο. Σε παρακολουθώ αθόρυβα τα τελευταία 2,5 χρόνια και οφείλω να ομολογήσω πως πολλές φορές με βοήθησες να αντιληφθώ αν είχα κάποια θέματα προς επίλυση, ούτως ώστε να βελτιώσω την ψυχική μου υγεία κατάσταση, όπως ένα χωρισμό μετά από μακροχρόνια σχέση και τα κατάλοιπα αυτού. Γι' αυτό και για το ότι προσφέρεις σε όλο τον κόσμο, σε ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω για να μην σε κουράσω με λεπτομέρειες. Είμαι στην ηλικία του γιού σου περίπου, δηλαδή σε πολύ μικρή. Ο γιος μου είναι 25 και βρίσκομαι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής μου. Συγκεκριμένα η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο πριν 2 χρόνια και σήμερα έχει ξαπλωθεί ασθένεια στο κορμί της, κάνοντας μεταστάσεις σε διάφορα μέρη του σώματος της. Όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί, ο οργανισμός της είναι τόσο ταλαιπωρημένος που δεν μπορούν να συνεχίσουν θεραπείες για να μην επιβαρύνεται άλλο η κατάστασή της. Πιο συγκεκριμένα μας μίλησαν ότι κάποιοι μήνες ζωής της απομένουν και έτσι θα προσπαθήσουμε να είμαστε σπίτι, δίπλα της, για να συνεχίσουμε τη μάχη μαζί, ελπίζοντας. Νιώθω πως ζω διπλή ζωή. Τη μέρα βγαίνω, πάω δουλειά, ζω σαν 25χρονη, γελάω, μότα γυρνάω σπίτι, συνειδητοποιώ πως δεν μπορώ να διορθώσω την κατάσταση της υγείας της μητέρας μου και σπαράζω, πονάω θέτω, κλαίω. Είμαστε θεατές στην κατάστασή της που επιδεινώνεται. Είμαστε θεατές βλέποντας πως έρχεται το τέλος. Είμαστε ενήμποροι και εγώ και ο πατέρας μου που τη φροντίζει και τη στηρίζει συνεχώς και ο αδελφός μου. Ούτε να τη βοηθήσω μπορώ, ούτε να απαλύνω τον πόνο της. Αυτή η αίσθηση αβοηθησίας όταν ένας άνθρωπος που αγαπάς πολύ ταλαιπωρείται και δεν μπορείς να κάνεις κάτι είναι πολύ δύσκολη. Η μητέρα μου, ανώτερος άνθρωπος πάντοτε, δεν σπαράζει, δεν φωνάζει, δεν νευριάζει με τα θεία. Μόνο παρακολουθεί ήρεμα ότι είναι να φέρει ζωή ο Θεός. Είναι ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος που ξέρω και πολλές φορές παρακαλώ τον Θεό να τις μοιάσω. Εδώ να σου πω με πολύ αγάπη ότι πολύ καλοσύνη βλάπτει και ότι αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδράς και δεν βάζεις στη θέση τους τους ανθρώπους που πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους και δεν προστατεύεις τον εαυτό σου, είναι πιο πιθανό να αρρωστήσεις πως έχει αρρωστήσει η μαμά σου. Δεν σου λέω ότι γνωρίζω για ποιο λόγο έχει αρρωστήσει η μητέρα σου, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να γνωρίζω. Όμως αυτό που γνωρίζω είναι ότι πολλές μελέτες της ψυχολογίας υγείας συνδέουν τον καταπιεσμένο θυμό, την απόθυση αρνητικών συναισθημάτων με την εμφάνιση ασθενειών όπως ο καρκίνος. Δηλαδή η πολύ καλοσύνη αρρωστά, μας αρρωστά. Δεν λέω να είμαστε κακοί άνθρωποι, αλλά εφόσον παρακολουθείς τακτικά το κανάλι μας, θα ξέρεις ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι εγώ, οι ψυχολόγοι. Η ψυχολογία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να μην αφήνεται να τα καταπιέζεται συναισθηματικά σε διαφόρων είδους σχέσεις, σε επαγγελματικές σχέσεις, σε φιλικές σχέσεις, σε ερωτικές σχέσεις, σε οικογενειακές σχέσεις. Άρα, να μην εύχεσαι να τις μοιάσεις τόσο πολύ. Ναι, να διατηρήσεις την εντιμότητα στην ψυχή σου, το φιλότιμο, την ανθρωπιά, την αυθεντικότητα, να μην κάνεις κακό σε κανέναν, αλλά να προστατεύεις τον εαυτό σου από οποιονδήποτε μπορεί να σε βλάπτει. Και επίσης, όταν κάποιος πονάει, είναι φυσικό να κλαίει, είναι φυσικό να τσιρίζει, είναι φυσικό να σπαράζει, είναι φυσικό να αμφισβητεί ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Αυτό που λες δεν έχει, δεν ευρεάζει με τα θεία.
Δηλαδή, ακόμη και αν η μητέρα σου προέβαινε σε αυτές τις αντιδράσεις, αυτό δεν θα σήμαινε πως είναι κακός άνθρωπος, θα σήμαινε απλώς πως είναι άνθρωπος, ο οποίος βγάζει διάφορους μηχανισμούς αντίδρασης προς τον πολύ πόνο. Νιώθω ανήμπορη να τη βοηθήσω όμως και αυτό είναι ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες μου. Σταμάτησα να είμαι ευτυχισμένη, χαρούμενη, ένεκα της κατάστασης της υγείας της και αυτό το αντιλαμβάνεται και με στενοχωρεί ακόμα παραπάνω. Είναι φορές που νιώθω τύψεις που βγήκα να δω φίλους, γέλασα, χάρηκα έστω και στιγμία. Συνεχίζω τη ζωή μου όπως μπορώ, ενώ η μητέρα μου ζει τον πόνο της βουβά, αθόρυβα και πάντα υποστηρικτικά προς εμάς τα παιδιά της. Νιώθω τύψεις που δεν μπορώ να δημιουργήσω οικογένεια στην ηλικία μου και δεν θα προλάβουμε να ζήσουμε άλλες χαρές ενδεχομένως όπως παιδιά, εγγονάκια δηλαδή. Νιώθω σαν να ζω διπλή ζωή, μιας 25χρονης για κάποιες στιγμές και άλλες μιας πολύ μεγαλύτερης και ψυχικά ταλαιπωρημένης γυναίκας. Έχουμε κουραστεί όλοι μας ψυχικά και αυτό άρχισε να φαίνεται και σωματικά. Αν μπορείς να κάνεις ένα βίντεο για τους ανθρώπους που ζούμε και βιώνουμε τέτοιες συνθήκες, που δυστυχώς είμαστε πολλοί, θα ήθελα να ακούσω τη συμβουλή σου. Θέκλα μου, σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και αληθινά ευτυχισμένη για να συνεχίσεις την προσφορά σου. Με βαθιά εκτίμηση. Αγάπη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που βιώνεις. Εξαιρετικά δύσκολο. Είναι αφύσικο να χάνεις το γονιό σου τόσο νωρίς. Αυτό το οποίο θεωρούμε φυσικό και αναμενόμενο είναι οι γονείς μας να ζήσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα και να φύγουν, ξέρω εγώ, στο 80 τους, στο 85 τους, στα 90 τους και όχι τόσο νέο όπως η μαμά σου, η οποία αν σε έχει γεννήσει στην ηλικία που γέννησα εγώ το γιο μου, θα είναι στη δικιά μου ηλικία. Πάρα πολύ. Και 50 να είναι, πάρα πολύ νέα είναι, και 55 να είναι, πάρα πολύ νέα είναι. Είναι δύσκολο αυτό που βιώνεις και είναι και αφύσικο. Αν η μητέρα σου δεν αρρωστούσε, δεν επάθαινε καρκίνο και πέθαινε από φυσικά αίτια, πολύ πιθανόν εσύ να ήσουν, ξέρω εγώ, γύρω στα 60 και η μαμά σου γύρω στα 80, 85. Πιο όρημη εσύ από τη ζωή, πιο γεμάτη. Έχοντας και την αίσθηση ότι η μάνα σου έχει βιώσει χαρές στη ζωή της, έχει ζήσει τη ζωή της και έχει φτάσει σε ένα ειρηνικό τέλος στα βαθιά γεράματα και τώρα αυτό που συμβαίνει να είναι άρρωστη και να πεθάνει, που σας είπαν οι γιατροί, θα πεθάνει σε λίγους μήνες, τόσο άκερα και άγουρα, σίγουρα είναι αφύσικο και σίγουρα είναι εξαιρετικά τραυματικό και εξαιρετικά ενοχλητικό. Καλά κάνεις που διαπιστώνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να γιατρέψεις τη μάνα σου. Δεν μπορείς. Εδώ οι γιατροί δεν μπορούν. Εδώ οι γιατροί σας έχουν πει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλες θεραπείες. Ήδη οι γιατροί αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για την υγεία της. Και καλά κάνεις και εσύ που το αναγνωρίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι για την υγεία της. Επίσης, αυτό που λες ότι λυπάμαι που δεν είμαι σε θέση τώρα στα 25 να παντρευτώ και να κάνω παιδιά και να χαρεί χαρές μαζί μου η μάνα μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ένας καλός τρόπος σκέψης. Δεν είναι ένας φυσικός τρόπος σκέψης. Επειδή, όπως το τονίζεις, είσαι στην ηλικία των παιδιών μου, εγώ προσωπικά τους έχω πει ότι θα ευχαριστηθώ πολύ με όποια απόφαση και αν πάρουν, είτε να κάνουν παιδιά, είτε να μην κάνουν παιδιά, αλλά θα είμαι ακόμη πιο ευχαριστημένη στην περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν παιδιά, να κάνουν τα παιδιά μετά τα 30 τους, ούτως ώστε να έχουν καταφέρει να ζήσουν κάποια πράγματα προηγουμένως, να μάθουν τη ζωή καλύτερα και να είναι και πιο προετοιμασμένοι για να γίνουν γονείς και ζουν και σε πολύ δύσκολες εποχές και οικονομικά και όλα που δεν πρέπει να βιάζουμε τα νέα παιδιά να προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας προτού να είναι έτοιμοι και ψυχικά και συναισθηματικά και διανοητικά και οικονομικά κλπ. Επίσης να σου πω από την πλευρά μιας μάνας που έχει παιδιά στην ηλικία σου ότι για μένα το να γίνω γιαγιά δεν είναι κάτι που θα με ευχαριστήσει. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αναγνωρίζω ότι τα παιδιά μου θα ταλαιπωρηθούν γενόμενα γονείς και ότι θα είναι μια περίοδος που θα τους κουράσει.
Άρα δεν το βλέπω εγώ κεντρικά και εγωιστικά ότι πότε θα γίνω γιαγιά, πότε θα δω εγγονάκια και του παιδιού μου, το παιδί είναι 2 φορές παιδί μου και όλες αυτές τις κουβέντες που ακούγονται συνήθως. Και πολύ πιθανόν και η μάνα σου να έχει και τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή να μην σου έχει πει η μάνα σου ότι περιμένει να σε δει να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά, να είναι κάτι που το σκέφτεσαι μόνη σου, βασισμένη πάνω στα κοινωνικά στερεότυπα. Ακόμη όμως και αν η μάνα σου το έχει πει, θα ήθελα να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά, που νομίζω δεν σου το έχει πει για να μην το αναφέρεις, πάλι δεν είναι κάτι που είναι καλή ιδέα να κάνεις. Να παντρευτείς γιατί θα πεθάνει η μάνα σου, ή να κάνεις παιδιά γιατί θα πεθάνει η μάνα σου, ή να λυπάσαι που ακόμη δεν παντρεύτηκες και δεν έκανες παιδιά σε αυτή την τόσο νεαρή ηλικία των 25 ετών, για να ευχαριστήσεις τη μάνα σου. Όταν θα κάνεις παιδιά, κόρη μου, αν αποφασίσεις ποτέ να κάνεις παιδιά, ξαναλέω, είναι απόφαση αν θα κάνουν παιδιά ή όχι. Η υγιής στάση θα είναι να κάνεις παιδιά επειδή είσαι σε μια καλή φάση στη ζωή σου, είσαι χαρούμενη και έχεις περίσσια πνευματικά, συναισθηματικά και υλικά αγαθά να προσφέρεις σε νέους ανθρώπους που θα φέρεις στον κόσμο. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της διπλής ζωής, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και είμαι σίγουρη και ότι η μητέρα σου, άμα του μάθει ότι η μαμά όταν βγαίνω έξω, και όταν πηγαίνω να πιω ένα ποτό με τις φίλες μου, όταν είμαι στο γραφείο, γελάω και νιώθω καλά, θα χαρεί η μάνα σου. Γιατί το έγραψες μέσα ότι η μαμά σου στενοχωριέται που σε βλέπει ταλαιπωρημένη και αλλαγμένη και που δεν μπορείς να χαρείς μετά που αρρώστησε. Η μάνα, που από ό,τι διαβάζω σε αυτά που μου έχεις γράψει, η μάνα σου είναι μια καλή μάνα. Η μάνα χαίρεται να είναι χαρούμενα τα παιδιά της και λυπάται τα παιδιά της να είναι λυπημένα εξαιτίας της υγείας της. Τα συναισθήματα της μητέρας προς τα παιδιά είναι προστατευτικά και προς το δικό του συμφέρον. Δηλαδή χαίρομαι τα παιδιά μου να είναι καλά, χαίρομαι τα παιδιά μου να γελάνε, χαίρομαι τα παιδιά μου να διασκεδάζουν, χαίρομαι τα παιδιά μου να ζουν τη ζωή τους ανεμπόδιστα, έστω και αν εγώ έχω καρκίνο ή έχω κατάθλιψη ή έχω οτιδήποτε που με κάνει να ταλαιπωρούν. Γεννούμε τα παιδιά για να ζήσουν τη δική τους ζωή και όχι για να ζήσουν τη δική μας. Τώρα θα μοιραστώ μαζί σου μια προσωπική εμπειρία. Ο Μακαρίτης, ο θείος μου, ο Ανδρέας, που ήταν ο άνδρας της αδερφής της μητέρας μου, σε κάποια φάση, νομίζω ήταν το 2004-2005, διαγνώστηκε με καρκίνο και ήταν στο αντικαρκινικό της Τράπεζας Κύπρου γύρω στο 2004, πέραν αυτό, ή 3-4, και ήταν σε τελικά στάδια. Και θυμάμαι ότι πήγαινα κάποιες φορές να τον επισκεφτώ. Και μια φορά που ήμουν εκεί, ήταν και η γυναίκα του, κάποια από τα παιδιά του, εγώ έκανα αυτό που κάνω συνήθως, που κάνω ακόμη και στις κηδείες, είτε το θέλω είτε όχι, δεν μπορώ παρά να κάνω χιούμορ. Κάνω χιούμορ για σκοπούς θεραπευτικούς. Κάνω χιούμορ όταν νιώθω άβολα. Κάνω χιούμορ όταν νιώθω πόνο. Γενικά το χιούμορ είναι ο μηχανισμός μου άμυνας. Ο μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιώ ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. Τέλος πάντων, είχα πάει να δει το θείο μου. Ήταν εκεί και η θεία μου και ένα ή δυο από τα παιδιά του. Δεν θυμάμαι, ήταν από Λεμεσό και ήταν στη Λευκοσία στον Ιταρκίνικο. Και κάθεσε εκεί μια μισή ώρα και έλεγα διάφορα. Και για χαχαχα, ξέρετε το γέλιο μου πώς είναι, και γελούσα. Σε κάποια φάση έπρεπε να πάει στην τουαλέτα. Ήταν, αυτό ήταν 1-2 μήνες πριν του πεθάνει. Και γυρίζει και λέει στη θεία μου, θα πάω στην τουαλέτα, αλλά όχι να φύγει θεκλά. Γιατί είναι η μόνη που με κάνει και γελάω. Εγώ φυσικά έκανα αστεία, γιατί έτσι είναι το στυλ μου. Έκανα αστεία, όπως είπα, γιατί είναι ο μηχανισμός άμυνας που έχω όταν νιώθω άβολα. Γιατί γενικότερα, εντάξει, προφανώς ήταν και το στυλ μου να κάνω αστεία, αλλά αυτό που μου βγήκε αυτή τη στιγμή ήταν αυτός ο άνθρωπος που καθόταν στο κρεβάτι και που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος. Δεν είχε ανάγκη να ακούσει, ω, σε λυπάμαι, θείε, ω, καημένε, θείε, ω, θείε, τι έπαθες. Όχι, αυτό που είχε ανάγκη ήταν να γελάσει. Αυτό που είχε ανάγκη ήταν να φύγει το μυαλό του από εκείνο που τον απασχολούσε. Και έτσι θυμάμαι όταν πήγαμε στην κηδεία. Το είπα ότι κάνω αστεία και στις κηδείες. Αυτό δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Δεν μπορώ. Όσο πιο πολύ αγαπώ το πρόσωπο που έχει φύγει, όσο πιο πολύ κοντά νιώθω, τόσο πιο εύκολα μου φεύγουν τα αστεία. Και ήμασταν την ώρα που ήταν η πομπή από την εκκλησία προς το κημητήριο.
Και περπατούσε ο πατέρας μου δίπλα μου και μου λέει: «Μη μου πεις τίποτα να γελάσω. Μη μου πεις τίποτα να γελάσω, γιατί με ξέρει ο πατέρας μου». Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η τελευταία ανάμνηση που είχαμε το θείο ήταν να με παρακαλάει να μην φύγω όταν πήγε στην τουαλέτα προκειμένου να γελάσει κι άλλο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει πως είναι προς το τέλος της ζωής του, δεν χρειάζεται από εμάς να μας βλέπει στενοχωρημένους, να μας βλέπει πικραμένους και δεν είναι η καθώς πρέπει στάση να κατεβάζουμε τα μούτρα μας και να βάζουμε το mode πένθος on, να βάζουμε, δηλαδή να πατάμε το κουμπί πένθος μόλις βλέπουμε τον άνθρωπό μας που τον αγαπάμε, που ξέρουμε πως είναι σε τελικά στάδια καρκίνου. Σίγουρα θα πονάμε, σίγουρα θα κλάψουμε, σίγουρα θα στενοχωρηθούμε. Να ξέρεις ότι οι συγγενείς και οι φροντιστές των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και που είναι κοντά τους στα τελικά του στάδια, εκ των υστέρων μετά που θα φύγει ο άνθρωπος τους, μπορεί να παραξενευτούν ότι δεν έχουν και τόσο πολύ πένθος, επειδή πενθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειας, από το σημείο και μετά, ιδίως που η ασθένεια γίνεται απειλητική για την υγεία. Εάν δεν είναι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο που καταλήγουν, ευτυχώς, υπάρχουν όμως κάποιοι που ξεκινάνε με καλές προοπτικές και στο τέλος καταλήγουν. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου με τη μάνα σου. Δηλαδή, να της μεταδώσεις και να της μεταφέρεις ότι λυπάμαι που πονάς, στενοχωριέμαι που φεύγεις. Το ξέρει η γυναίκα σου. Δεν είναι παλαβή. Στενοχωριέμαι που φεύγεις. Όταν είμαι εκτός σπιτιού, θέλω να ξέρεις ότι μπορεί και να χαμογελάσω, μπορεί και να γελάσω, να περάσω καλά με τις φίλες μου, τους συναδέλφους στη δουλειά. Θα χαρεί η μάνα σου γι' αυτό. Όταν είμαι μαζί σου, νιώθω μια στενοχώρια επειδή θα φύγεις και επειδή δεν θέλω να φύγεις. Και πες της το, νιώθω ότι κάνω διπλή ζωή. Σε πειράζει που γελάω όταν βγαίνω έξω με τις φίλες μου. Σε πειράζει που μπορεί να πάω σε ένα κλαμπάκι, σε πειράζει που μπορεί να πάω σε ένα μπαράκι. Και θα πως θα σου πει πήγαινε κόρη. Να γελάς κόρη. Να χαίρεσαι κόρη. Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή μας που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και όπως πολύ ορθά το περιγράφεις, είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής σου και σε πιστεύω αγαπή. Δεν την έχω ζήσει ακόμη. Να φύγουν οι γονείς μου. Τώρα που είμαι 47 και είναι η μάνα μου 77 και είναι ο πατέρας μου. Πόσο είναι ο πατέρας μου? 73. Σκέφτομαι ακόμη και τώρα, και παρόλο που έχουμε και δύσκολη σχέση, ότι όταν θα φύγουν θα πονέσω πολύ. Σκέφτομαι ότι αν έφευγαν όταν ήμουν 25 θα πονούσα ακόμη περισσότερο. Δεν μπορώ όμως να έχω πλήρη ενσυναίσθηση του βιώνεις, επειδή δεν το έχω βιώσει ακόμη. Ελπίζω να το βιώσω, γιατί είναι αφύσικο να φεύγουν τα παιδιά πριν από τους γονείς, αλλά επίσης είναι αφύσικο να φεύγουν οι γονείς σε νεαρή ηλικία. Με βάση αυτά που λέμε, ακόμη έχεις ένα χρόνο για να ολοκληρώσεις την ψυχοσυναισθηματική περίοδο της εφηβείας. Είσαι ακόμη έφηβος. Είσαι ακόμη παιδί. Λοιπόν, χρειάζονται οι φροντιστές ασθενών με σοβαρές ασθένειες και ασθενών που βρίσκονται σε τελικά στάδια να φροντίζουν οπωσδήποτε και τον εαυτό τους. Να παίρνουν ένα διάλειμμα από την τόσο δύσκολη διαδικασία της φροντίδας ενός ασθενού. Δηλαδή να αλλάζουν βάρδιες μεταξύ τους. Εσείς είστε τρία πρόσωπα στο σπίτι. Δεν είναι ανάγκη να είστε και οι τρεις μαζί με τη μαμά όλες τις ώρες. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να αλλάζει τον πατέρα σου, τον αδερφό σου για 2-3 ώρες, μετά να αλλάζει ο αδερφός σου στη βάρδια, μετά ο πατέρας σου στη βάρδια. Δηλαδή να μην είστε όλοι εκεί συνέχεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε και να ξεσκάτε. Να ξεσκάζετε, να ψυχαγωγήσετε κατά κάποιον τρόπο. Μπορείτε να δείτε μια ταινία στην τηλεόραση, μπορείτε να πάτε μια βόλτα, μπορεί να πάτε έξω για φαγητό με φίλους. Πρέπει να γίνονται αυτά, γιατί χρειάζεστε δυνάμεις και ενέργεια την οποία να μεταδώσετε και στην ασθενή σας. Και
Σε παρακαλώ πολύ, χρησιμοποίησε αυτούς τους τελευταίους μήνες για να έρθεις πιο κοντά ουσιαστικά στη μάνα σου. Πες της όλα όσα θέλεις να της πεις. Μίλησε της. Μίλησε της για τα συναισθήματα που έχεις για αυτή. Θύμισε της τις όμορφες στιγμές που περάσατε μέχρι τώρα. Θύμισε της τις στιγμές που ήταν δύσκολη σχέση σας και προσπαθήστε να το διαλευκάνετε, εάν υπήρχαν τέτοιες δύσκολες στιγμές, να ζητήσει συγγνώμη, να σου ζητήσει συγγνώμη, να κλείσετε το παρελθόν. Πες της να σου δώσει τις συμβουλές της και τις ευχές της για το μέλλον. Μπορείς να την τραβήξεις μερικά βίντεο, τα οποία να είναι να απευθύνεται σε σένα όταν θες 30, σε σένα όταν θες 35, σε σένα όταν θες 40, σε σένα όταν εάν αποφασίσεις να κάνεις παιδιά, σε σένα όταν θα παντρευτείς. Πες της, αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, να κάνεις μια συλλογή από βίντεο που να σου μιλάει «Κόρη μου τώρα που είσαι στα γενέθλιά σου που είσαι 30 ετών, θέλω να σου πω αυτό. Στα γενέθλιά σου που είσαι 35, θέλω να σου πω αυτό. Στο γάμο σου θέλω να σου πω αυτό, εάν αποφασίσεις να παντρευτείς. Στη γέννα απόκτηση του παιδιού σου θέλω να σου πω αυτό». Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά στο Netflix, η οποία ονομάζεται στα αγγλικά The Afterlife. Τα λέω στα αγγλικά γιατί το Netflix το έχω στα αγγλικά εγώ. Στην Κύπρο είναι στα αγγλικά το Netflix, δεν είναι στα ελληνικά. Afterlife, την οποία έχει γράψει και πρωταγωνιστής αυτή είναι ο Ρίκι Τζέρβε, ένας εξαιρετικός Άγγλος κωμικός, που είναι μια πολύ βαθιά πνευματική σειρά. Είναι τρομερή κωμωδία, εγγλέζικη κωμωδία, αλλά έχει τρομερό πνευματικό βάθος και είναι τρεις σεζόν. Την έχω δει την πρώτη σεζόν δύο φορές, τη δεύτερη δύο φορές, την τρίτη μία. Πρέπει να ξαναδώ και την τρίτη άλλη μία φορά. Σε αυτή τη σειρά είναι ένας άνδρας γύρω στα 50, ο οποίος έχει χάσει τη σύζυγό του από καρκίνο. Και η γυναίκα του έκανε αυτό το πράγμα. Του έγραφε βίντεο, όταν αυτός ήταν στη δουλειά και αυτή ήταν στο κρεβάτι, διάφορα βίντεο, τα οποία σε διάφορα επεισόδια της σειράς βλέπει εκείνα τα βίντεο, στα οποία του αφήνει μηνύματα η γυναίκα του για μετά. Και είναι μια σειρά που αξίζει τον κόπο να τη δούμε όλοι, γιατί θα μας βοηθήσει και με τους υπαρξιακούς μας προβληματισμούς. Άθεος ο Ρίκι Τζερβέ, παράδοξος τύπος και λοιπά, όμως έχει πιάσει ακριβώς το νόημα του θανάτου, έχει πιάσει ακριβώς το νόημα του πένθους, το νόημα του φόβου του θανάτου και το νόημα του πώς περνούμε το morning process, τη διαδικασία πένθους. Το αν είναι άθεος ή ένθεος κάποιος, αν είναι θρήσκος ή άθρησκος, είναι καθαρά δικό του ζήτημα. Όλοι οι άνθρωποι όμως έχουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς, είτε συμβιβαστικούς είτε υγιείς, με τους οποίους αντιμετωπίζουμε τον πόνο, το πένθος, το φόβο του θανάτου, το θάνατο αγαπημένου μας προσώπου κλπ. Κλπ. Η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή θα συνεχίσει όποιος από εμάς και αν πεθάνει. Το σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες, γιατί έχει φύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος με τον οποίο ήμουν πολύ συνδεδεμένη για 1,5 χρόνο πριν 17 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή και αυτό που αφήνουν πίσω είναι οι δονήσεις τους. Και οι καλοί άνθρωποι αφήνουν πίσω καλές δονήσεις. Οι καλοί άνθρωποι αφήνουν πίσω όμορφες αναμνήσεις. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι όσο μεγαλώνω, άνθρωποι που έχω αγαπήσει και με έχουν αγαπήσει θα φεύγουν από τη ζωή. It's only natural. Είναι φυσικό. Και κάποια στιγμή θα φύγω κι εγώ. Που δεν ξέρουμε ποτέ από την στιγμή που θα φύγουμε. Μπορεί να φύγουμε στα βαθιά γεράματα, μπορεί να φύγουμε πιο νωρίς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φύγω στα βαθιά γεράματα. Μπορεί όμως να βγω αύριο έξω από το δρόμο, να περάσει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο ανεξέλεκτο και να με πάρει. Να φύγω πιο νωρίς. Λοιπόν, σκεφτούμε αυτό το πράγμα, ότι η ζωή συνεχίζεται μετά το θάνατο. Σίγουρα για τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στη ζωή. Εγώ πιστεύω και στη ζωή μετά θάνατον, αλλά είναι καθαρά θέμα πίστης αυτό του καθενός, αν πιστεύει ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ ότι τόση ενέργεια, αυτή η ύπαρξη ενός ανθρώπου χάνει. Αλλά ξανά πάλι είναι θέμα πεπιθήσεων αυτό, είναι θέμα που δεν είναι επιστημονικό, είναι θέμα του τι πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι η ζωή συνεχίζεται μετά που θα φύγει κάποιος. Και συνεχίζεται
πιο εμπλουτισμένοι από το πέρασμα ανθρώπων από τη ζωή μας, οι οποίοι μας αγάπησαν, οι οποίοι μας δίδαξαν την ανθρωπιά, το φιλότιμο, την εντιμότητα και την αγάπη, την αγνή, την καθαρή. Και η ζωή θα συνεχιστεί μετά που θα φύγει η μαμά σου και θα είσαι πιο πλούσια από ότι αν είχες μια μητέρα κακοποιητική, μια μητέρα ανάρκησο, μια μητέρα που να προσπαθείς να βρεις θετικές αναμνήσεις από αυτήν και να μην μπορείς, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Σε εκείνη την περίπτωση που φεύγει ένας κακοποιητικός γονέας, λέμε γλίτωσε το παιδί του, ξαλάφρωσε. Στην περίπτωση που φεύγει ένας καλός γονέας και ένας γονιός ο οποίος έχει αφήσει πληθώρα θετικών αναμνήσεων και επιδράσεων στη ζωή του παιδιού του, σίγουρα δεν γλίτωσε το παιδί του, αλλά σίγουρα είναι στην ευχάριστη θέση να έχει πολλές ωραίες αναμνήσεις, τις οποίες αναμνήσεις μας, αγάπη μου, δεν μπορεί να μας τις κλέψει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τις πάρει από μας, ειδικά τις ωραίες αναμνήσεις. Ειδικά τους όμορφους, ωραίους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, είτε ως γονείς, είτε ως ερωτικοί σύντροφοι, είτε ως φίλοι και έχουν φύγει. Δεν μπορεί κανείς να πάρει πίσω τις αναμνήσεις. Και αυτό που λένε ο νεκρός δεν δικαίωται, δεν είμαι φιλόλογος, δεν είμαι ικανή να εξηγήσω το ακριβώς τι σημαίνει και ακριβώς γιατί έχει λεχθεί. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι αν από τη στιγμή κάποιος έχει πεθάνει, δεν μπορεί πλέον να κάνει οτιδήποτε που να μας βλάψει. Άρα αν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος που μας έχει κάνει πολλά καλά, τότε θα παραμείνει για όλη μας τη ζωή ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος μας αγάπησε και μας έδωσε κάτι πολύ θετικό. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος, αφή από τη ζωή ένας άνθρωπος που μας έκανε πολλά κακά, θα μείνει αυτή η ανάμνηση. Ήταν και αυτός ο άνθρωπος που μας έκανε τόσα κακά. Είναι πολύ απλό. Η ψυχή δεν ξεχνάει, το μυαλό δεν ξεχνάει, η καρδιά δεν ξεχνάει, το σώμα δεν ξεχνάει. Έχεις την αγάπη μου, τη διαδικτυακή. Ας είχα εδώ, θα σε έκανα μια τεράστια σφιχτή ενέργεια. Έχω δύο πολύ καλές μου φίλες, που έχω φύγει μητέρες τους νωρίς. Της μιας είχε φύγει όταν ήταν η φίλη μου 20 και της άλλης όταν ήταν 33. Και ξέρω πώς είναι. Ότι κάποιες γυναίκες μεγαλώνουν, κάνουν οικογένεια, κάνουν παιδιά και δεν έχουν τη μητέρα τους εκεί. Είναι δύσκολο. Ξέρω επίσης και πολλές άλλες περιπτώσεις που μεγαλώνουν, κάνουν παιδιά, κάνουν οικογένεια και έχουν και μια τοξική μάνα που τις πρίζει. Δεν ξέρω αν αυτά που σου λέω βοηθάνε. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή σου. Σίγουρα θα νιώσεις καλύτερα μετά από καιρό. Σίγουρα είναι λυπηρό που η μαμά σου ταλαιπωρείται. Δεν φταις εσύ που η μαμά σου άρρωστησε. Δεν φταις εσύ που χειροτερεύει η ασθένεια της μαμάς σου. Είναι απολύτως φυσικό και φυσιολογικό να θέλεις και κάποιες στιγμές ξεγνιασιάς και άδωλης χαράς. Και προσπάθησε να κάνεις αυτές τις συζητήσεις που σου είπα με τη μαμά σου. Ένα από τα καλά, ένα από τα θετικά του καρκίνου ως ασθένεια είναι ότι σου δίνει πολύ χρόνο. Ξέρει ο ασθενής ότι θα φύγει, ξέρεις και εσύ ότι θα φύγει. Σου δίνει αρκετό χρόνο για να μπορέσεις να κλείσεις. Να κάνεις ένα ζεστό, ένα αγαπησιάρικο κλείσιμο. Τις σχέσεις σας σε αυτή τη ζωή, γιατί εγώ όπως είπα πιστεύω ότι δεν χάνεται ο άνθρωπος με το φυσικό θάνατο. Την αγάπη μου, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους όσοι περνάτε τέτοιες φάσεις. Όσοι δεν τις περνάμε θα τις περάσουμε σε κάποια φάση. Γιατί η ζωή είναι κύκλος και γυρίζει. Και σήμερα που εγώ είμαι χαρούμενη, ο άλλος είναι λυπημένος. Και αύριο που εγώ θα είμαι λυπημένη, ο άλλος θα είναι χαρούμενος. Και έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, έχουμε ο καθένας τον κύκλο μας να κάνουμε. Έχουμε να ζήσουμε πράγματα. Σου φέρε νωρίς την απώλεια της μάνας. Λυπάμαι. Έχεις την αγάπη μου, κούρη. Α, κάτι τελευταίο. Υπάρχουν ψυχολόγοι που εξειδικεύονται στα θέματα αυτά. Και ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, εργοδοτούν ψυχολόγους, οι οποίοι βοηθάνε και τους ασθενείς σε τελικό στάδιο να αντιμετωπίσουν την έξοδο τους, αλλά και τους συγγενείς.
χρησιμοποιήστε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες, γιατί οι συνάδελφοι είναι ειδικά εξειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα. Καλή δύναμη.